αυτό αποκαλούνται. Αλήθεια γνωστές, αλλά άγνωστες για τον πολύ κόσμο και με το επίπεδο της παιδείας που παρέχεται στους ελληνόπαιδες. Θα ακούσουμε ένα ποίημα με αναφορά στην Ιπατία, γραμμένο από τον ποιητή Κωστή Παλαμά. Το ποίημα αυτό έχει τίτλο «Οι καλόγεροι». Είμαστε οι άνεργοι και οι άχαροι και της ζωής είμαστε εμείς οι καταλαλητάδες. Για να πατάμε και να σβήνουμε είμαστε τα ωραία και τα λιθινά, τα άνθια και τις λαμπάδες. Τον ήλιο και τα ηλιόχαρα οχτρευόμαστε και τις αγάπες της καρδιάς και του παιδιού τα γέλια. Με νεκροσάβανο σκεπάζουμε το λόγο των τετράψυχων στα γαλινά βαγγέλια. Είμαστε ο κούφιος ήχος, ο παράτερος. Στον κεραυνούν το τέριασμα και στον κελαϊδημάτων χαλάσματα και σκιάχτρα κάνουμε τους θείους ναούς και τα λευκά κορμιά των αγαλμάτων. Φύγαμε και τρυπώσαμε μες στον ερήμο της Μονές και γίναμε οι Λύκοι. Και τώρα, κάθε που θα απαντήσουμε την Ιπατία, την άπλωμη ιδέα, την αστρομάτα, τη σφάζουμε, τη χιλιοκομματιάζουμε και ολίσα τα κομμάτια της τα ρίχνουμε στη σκλάτα. Προς επίρρωση του όσων ανέφερε ο κ. Ματζανίδης για το θάνατο της Ιπατίας, θα ακούσουμε τον αστρονόμο και αστροφυσικό Καρλ Σαγκάν σε ένα ολιγόλευτο βίντεο από την ιστορική του πλέον εκπομπή, για όσους παλαιότερους τη θυμούνται, διεθνής εκπομπή για τα μυστήρια του σύμπαντος. Θα δούμε επίσης μια δραματοποιημένη αναπαράσταση από τις τελευταίες τραγικές στιγμές της μεγάλης φιλοσόφου από την ταινία του Αλεξάνδρου Αμαναβάρ, «Την Αγορά». Και το βίντεο θα κλείσει με το μουσικοσυνθέτη Αλέξανδρο Χάχαλη και την Ιπατία την Αθηναία.